Για συγκρίνει με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Καρκίνου που ήταν στις 4 Φεβρουαρίου, αντικαρκινικός, πασικά γύρω Παντώνα, γύρω Παοόμο, Καραϊσκάκη, ο Ίδρυμα Σύνδεσμος, ένα όνειρο, μια ευχή και το Ίδρυμα Χριστίνα Αποστόλου ενώνουν φωνές με τον Σύνδεσμο Διαιτολόγων και Διατροφολόγων αλλά και το Ογκολογικό της Τράπεζας Κύπρου σε μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο 28 Φεβρουαρίου στις 6 στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας. Θα πάμε στην πρόεδρο του Σύνδεσμου Διαιτολόγων να μας ενημερώσει για το τι θα περιλαμβάνει αυτή η εκδήλωση υπό τον τίτλο Ενώνουμε φωνές, μοιραζόμαστε ιστορίες ζωής. Σας χαιρετώ, κυρία Ανδρέου. Γεια σας και σας ευχαριστώ και εγώ. Όντως, αύριο θα υπάρχει αυτή η εκδήλωση στις 28 του Φεβρουαρίου, όπως το αναφέρετε, η ώρα 6 στο Δημοτικό Θέατρο της Λάρνακας. Ο τίτλος είναι «Ενώνουμε φωνές, μοιραζόμαστε ιστορίες ζωής». Είναι μια καινοτομία που η σύμπραξη όλων αυτών των οργανισμών που έχετε αναφέρει προσπαθούμε να ενημερώσουμε όσο περισσότερο γίνεται τον κόσμο για το πολύπλευρο θέμα για τον καρκίνο. Στη διάρκεια αυτή της εκδήλωσης θα δούμε 4 διαφορετικές ανθρώπινες ιστορίες και εμπειρίες των ατόμων που ήρθαν αντιμέτωποι με την πραγματικότητα του ήδη του καρκίνου. Θα μοιραστούν την ιστορία τους αυτά τα άτομα που έχουν περάσει πολύ δύσκολα στον δρόμο της θεραπείας, στο δέκτημο σχεύματος και θα υπάρχει επίσης και μία ψυχολόγος η οποία θα παρουσιάσει την διάσταση της συμβουλευτικής διαδικασίας προς τους ασθενείς. Επίσης, στην ίδια εκδήλωση, μέσα από μια ανοιχτή συζήτηση, και αυτό θέλουμε να είναι μια ανοιχτή συζήτηση, με τη βοήθεια του ίδιου του συντηρητή της εκδήλωσης, αλλά και του διευθυντή της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και πυρηνικής ιατρικής στο Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου, του γιατρού του Βόμβα, ο στόχος μας είναι να μπορέσει το κοινό να κατανοήσει όλα αυτά τα βιώματα και να μπορέσουμε να δώσουμε τη θετική πλευρά της θεραπείας και της αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων. Είμαστε πολύ στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι ο Στέφανος, ο μουσικοσυνθέτης Στέφανος Κορκολής αφιλοκερδώς θα αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας να μας τιμήσει με την παρουσία του και να κάνει κάποια παρουσίαση, καλλιτεχνική παρουσίαση στην αυτή την εκδήλωση μαζί με τη Σοφία Μανουσάκη. Έτσι, περιέχει όλα αυτά τα σημεία και το εκπαιδευτικό. Άρα, κύριε Ανδρέου, και επειδή ακριβώς θα κληθούμε να βαδίσουμε μαζί το δρόμο των καρκινοπαθών και να βιώσουμε μαζί τους το τι ήδη βιώνουν. Αντιλαμβάνομαι όμως και η δική σας παρουσία θα έχει να κάνει και με τη διατροφή. Θα γίνει και μια αναφορά στη διατροφή σε σχέση με τον καρκίνο και πρόληψη, ακριβώς, αλλά και στην αποθεραπεία. Είναι κάτι το οποίο κάνουμε έκκληση στον κόσμο να παραστεί για ενημέρωση ή και για να συνεισφέρει. Έτσι και στο έργο αυτών των συνδέσμων. Η συνεισφορά είναι δεοντολογική περισσότερο, ναι. Δεν έχει οποιαδήποτε οικονομική οφειλή. Ναι. Μπορεί να παραστεί όλος ο κόσμος, όσοι θέλουν να παραστούσει, ναι, χωρίς οποιοδήποτε κόστος. Ο σκοπός είναι καθαρά η ενημέρωση και να δώσουμε τη θετική πλευρά ότι ναι, μπορεί να λυθεί το πρόβλημα του καρκίνου και μπορεί να αντιμετωπιστεί με την πολύπλευρη αντιμετώπιση και συμπεριλαμβανόμενες και της ίδιας της διατροφής. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα θα τα πούμε και μετά την εκδήλωση για το ρόλο της διατροφής στον καρκίνο, στην πρόληψη είπαμε και στην αποθεραπεία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ανδρέου. Σας χαιρετώ. Ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο.